από τη Βαρκελόνη και στις 11.30, ενώ πετάει 100 χιλιόμετρα βόρεια της Νίκαιας, το πλήρωμα επικοινωνεί για τελευταία φορά με τον πύργο ελέγχου, ενώ ήδη βρίσκεται στα 38.000 πόδια. Ένα λεπτό μετά, στις 11.31, αρχίζει την καθοδική πορεία και κανείς δεν απαντά από το πιλωτήριο. Τι μεσολαβεί σε αυτό το λεπτό? Ο κυβερνήτης βγαίνει από το πιλωτήριο και παρά τους διεθνείς κανονισμούς αφήνει μόνο του μέσα του συγκυβερνήτη. Εκείνος, όπως πλέον γνωρίζουμε, κλειδώνει την πόρτα βάζοντας την ένδειξη lock και ρυθμίζει τον αυτόματο πιλότο στην σταθερή καθοδική πορεία προς τον θάνατο. Το Airbus A320 κατεβαίνει σταθερά 3.500 πόδια το λεπτό. Ο κυβερνήτης, βλέποντας ότι κάτι δεν πάει καλά, σπέβδει να επιστρέψει. Πληκτρολογεί τον πρώτο κωδικό, αλλά δεν μπορεί να μπει. Δεν ξέρει τι συμβαίνει. Φωνάζει και οι φωνές έχουν καταγραφεί στο μαύρο κουτί. Ο συγκυβερνήτης δεν απαντά. Πληκτρολογεί τον δεύτερο κωδικό ανάγκης. Ακούγεται συναγερμός 30 δευτερολέπτων, έτσι είναι ρυθμισμένο το σύστημα, και στη συνέχεια έχει 5 δευτερόλεπτα για να ανοίξει η πόρτα. Ωστόσο η πόρτα είναι κλειδωμένη. Ο κυβερνήτης φωνάζει και προσπαθεί να τη σπάσει. Ταυτόχρονα ουρλιάζουν και οι επιβάτες που καταλαβαίνουν ότι κάτι απίστευτο συμβαίνει, νιώθοντας το αεροπλάνο να κατεβαίνει γρήγορα, ενώ δεν έχει φτάσει η ώρα να προσγειωθεί στον Ντίσελντορφ. Όλες οι φωνές καταγεγραμμένες στο μαύρο κουτί. Ξανά μέσα στο πιλωτήριο. Το αεροπλάνο κατεβαίνει με το συγκυβερνήτη καθισμένο στην καρέκλα και αποφασισμένο να πεθάνει, παίρνοντας μαζί του και άλλους 149 ανθρώπους στο θάνατο. Η ανάσα του ακούγεται στο μαύρο κουτί ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Το Airbus πλησιάζει στη βουνοπλαγιά των Άλπαιων. Ηχεί ο δεύτερος συναγερμός που είναι καταγεγραμμένο στο μαύρο κουτί, καθώς η άτρακτος πλησιάζει στο έδαφος. Στα 6.175 πόδια, η πρόσκρουση. Η καταστροφή, ο θάνατος, το τέλος. Je pense qu'il s'agit d'une action volontaire, un, de refuser l'entrée de la cabine, deux, de baisser la commande pour la perte d'altitude dont on a dit qu'elle n'est pas excessive, mais c'est 1000 mètres par minute. C'est comme